Θέλετε να θυμηθούμε για κάτι άλλο. Θέλετε να θυμηθούμε για κάτι άλλο. Και πέρυσι τέτοιο καιρό είχατε βγάλει πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα, σε κυριακάτικη εφημερίδα, όταν είχατε πάλι τεσσαρικά ζητήματα. Απαντήσω, ότι πάλι σας παρακολουθούσαν. Και εγώ θέλω να σας πω κάτι. Εγώ υιοθετώ τον προσεκτικό τρόπο που ο κύριος Κικίλιας τοποθετήθηκε σε αυτό το θέμα. Ο αρμόδιος υπουργός. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εσείς βέβαια ανέξοδα λέτε διάφορα πράγματα, δεν έχετε καμία ευθύνη. Πέστε τα. Ο κύριος Κικίλιας όμως είπε, δεν γνωρίζω αν συμβαίνουν αυτά. Γνωρίζουμε λοιπόν στην Ελλάδα ότι οι πάντες παρακολουθούν τους πάντες. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Και υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι διάτρητο, ότι μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ τα πράγματα είναι χειρότερα. Ότι μέρος της εθνικής μας πολιτικής και της άμυνας αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί στον ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ, μέσω εννοώ το θέμα του σκέλος των επικοινωνιών του στρατεύματος. Είχε πει τότε ο κ. Σαλογοσκούβης ότι θα κάνω δικό μου σύστημα ιδιαίτερου επικοινωνίας για το στρατό. Μπούρδες αυτά, δεν μπορεί να γίνει. Τι σχέση τώρα έχει ο ΟΤΕ με την σχέση. Α, δεν έχει σχέση. Πάντως, δεν εγώ, έχει σχέση. Παπαδόμη, και υπάρχουν ερωτήματα συγκεκριμένα. Μην βάλετε τα οποία δεν έχετε απαντήσει. Ότι δεν παρακολουθεί το δικό σου τηλέφωνο. Μα γι' αυτό αφήστε με να ολοκληρώσω. Γι' αυτό θέλω να το πω. Εγώ το βάλα πολιτικά.